Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Είμαστε ένα κτίριο ιδιαίτερης ομορφιάς, έτσι. Εμείς με χαρά σας υποδεχόμαστε. Βλέπουμε πράγματι με ενδιαφέρον ότι υπάρχει και το ενδιαφέρον κεντρικά αλλά και ευρωπαϊκά για το τι γίνεται στο νησί. Οι συνθήκες βεβαίως δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Δεν ξέρω αν πήγατε στη Μόρια, πήγατε από τη Μόρια. Θα πάω τώρα. Ναι, εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει απόλυτα. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό φιλοξενουμένων με αδυναμία να μπορούν να ζήσουν κάτω από ανθρώπινες συνθήκες οι άνθρωποι εκεί. Αποτέλεσμα να δημιουργούνται κατά καιρούς εντάσεις οι οποίες μεταφέρονται και στην κοινωνία γύρω και από τους χώρους φιλοξενίας αλλά και στην πόλη της Μυρτιλής. Οπότε υπάρχει και μια αναστάτωση πια του κόσμου που δεν αντέχει πια άλλο. Θεωρώ ότι με την αλλαγή του Υπουργού έχει λίγο η κατάσταση, υπάρχει ένας άλλος αέρας. Είναι και φυσικό όταν μεταβάλλονται τα πρόσωπα να υπάρχει και ένα κλίμα αισιοδοξίας. Υπάρχει μια καλή έτσι, επικοινωνία και συνεργασία μέχρι σήμερα. Δηλαδή συμφωνούμε στους τομείς που σχεδιάζει και εκείνος να δραστηριοποιηθεί και να βελτιωθούν. Θέλω να πιστεύουμε ότι θα πάμε καλύτερα. Βέβαια, πάντοτε υπό την αίρεση το ότι δεν θα γίνουν και άλλα ζητήματα απέναντι, τα οποία θα δυσκολεύσουν την κατάσταση γενικότερα. Αλλά τώρα όταν μιλάμε πια για πολέμους. Πες μην μιλάμε για πολέμους. Αν μιλάμε για τέτοια πράγματα, μιλάω για την ευρύτερη περιοχή, δεν μιλάω για τα γενοτοπικά, τα οποία λένε ότι μπορεί να αυξήσουν τα κύματα προσφύγων και τέτοια. Οι συνέπειες των πολέμων πάντοτε είναι αρνητικές και είσαι υποχρεωμένος να τις αντιμετωπίσεις. Με το να τα βάλουμε στα πόδια δεν καταφέρνουμε και τίποτα. Χρειαζόμαστε άμεσες αποφάσεις και δυστυχώς το ελληνικό σύστημα δεν φημίζεται για την ταχύτητα. Όχι μόνο αποφάσεις και υλοποίηση των αποφάσεων. Ναι, άμεσες αποφάσεις, άμεσες χρηματοδοτήσεις, ανθρώπους που να ξέρουν τη δουλειά και συνήθως λέω σε αυτή τη χώρα. Και δεν μιλώ για το τοπικό επίπεδο, μιλώ για το κεντρικό κυρίως επίπεδο που το ξέρω πολύ καλά. Συνήθως εκεί πάσχουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα κενά στην πολιτική της κυβέρνησης. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία της συνάντησής μας.